Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας και φιλοξενούμε, όπως σας είχα πει, τον κύριο Δημήτρη Ποταμίτη από το Θέατρο Έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, επειδή είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει σε αυτή την εκπομπή, είναι η επικοινωνία με τον κόσμο που μας βλέπει, που περνάει τρεις ολόκληρες ώρες καθημερινά μαζί μας, να αναφερθώ σε μερικά ακόμα από τα τηλεφωνήματα των φίλων τηλεθεατών που κάνουν μέσα από την εκπομπή τις δικές τους παρατηρήσεις. Στο τρίτο λοιπόν δημοτικό σχολείο, οδός Πίνδου και Θερμοπυλών, οι υπεύθυνοι του Δήμου έχουν ειδοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, όπως μας καταγγέλλεται, να κλαδέψουν δέντρα του περιβάλλοντος χώρου εκεί του σχολείου, γιατί η πιθανότητα να πέσουν μέσα στο σχολείο είναι μεγάλη. Και χθες βράδυ, λόγω των ανέμων, ένας τεράστιος ευκάλυπτος έπεσε μέσα στον περίβολο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν εκείνη την ώρα παιδιά και έτσι δεν υπήρξε τραυματισμός. Το δέντρο βρίσκεται ακόμα μέσα στο σχολείο και οι υπεύθυνοι του Δήμου μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν εμφανιστεί. Η κυρία Λένη Μπούρα, ακόμα νοσηλεύτρια στο Λαϊκό από το 1971, θεωρεί υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Δύο εφημερεύουν και δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Οι ελλείψεις βεβαίως είναι υπαρκτές. Ποτέ δεν υπήρξε ζεστό νερό στο νοσοκομείο. Το καλοριφέρ δεν λειτουργεί. Η καθαριότητα είναι ποιητικώς απαράδεκτη. Ο κύριος Σταύρος Σιωπασίσης από την Ηλιούπολη διαμαρτύρεται γιατί, ενώ υπήρξε αγωνιστής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρετώντας στην Κρήτη και έπαιρνε το σχετικό επίδομα από το 1987 έως το 1992, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έκοψε. Δεν είναι καιρός να επαναξεταστεί το θέμα για το ποιοι δικαιούνται το ανάλογο επίδομα, αναρωτιέται. Ο κύριος Σαμποριανός Τέλος Νίκος από το Δαμανάκι Νάξο αναρωτιέται γιατί ξαφνικά κόπηκε το επίδομα Πολυτέκνων. Έχει 5 παιδιά. Αυτό το επίδομα το έπαιρνε, τώρα δεν το παίρνει. Λοιπόν, αυτά είναι ορισμένα από τα μηνύματα. Εσείς πάντα στο 48-30% δίνετε τη δική σας φωνή, καταθέτετε τις δικές σας παρατηρήσεις, αυτό που σας ενοχλεί γύρω από αυτά που συμβαίνουν, σας θυμώνει και που σας κάνει να αγαναχτείτε πολλές φορές. Κύριε Ποταμίτη, είναι πολλά τα στραβά σε αυτόν τον τόπο και τις τελευταίες ημέρες αυτό που προβάλλει ως κυρίαρχο στην επικαιρότητα είναι το απαράδεκτο των συνθηκών στους χώρους υγείας, ναι, στα νοσοκομεία μας. Το κακό είναι ότι όλα αυτά προβάλλουν πάντα ως μόδα, ξέρετε. Mm-hmm. Στην Ελλάδα θυμόμαστε κάθε τόσο, όπως θυμούμε ένα νεκρό, ας πούμε, του κάνουμε το μνημόσυνο στα 40 ή στο χρόνο ή στην τριετία. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα με διάφορα θέματα. Όλα γίνονται μόδα. Ακόμα και οι κλεψιές γίνονται μόδα. Θυμάστε, κάποτε ήταν μόδα να κλέβουν οι τράπεζες. Τώρα μετά έγινε μόδα να κλέβουν εκκλησίες. Λοιπόν, ξαφνικά έγινε μόδα να φωνάζουμε για την εκπαίδευση. Μετά έγινε μόδα για τα ιατρικά και τέτοια. Αλλά όλα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα έτσι όπως γίνονται. Δηλαδή, ένα θέμα που σε καίει, μια αρρώστια που έχεις μέσα σου, υπάρχει όσο την έχεις. Δεν είναι Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, έχεις καρκίνο. Απρίλη, Μάιο, Ιούνιο πέρασε ο καρκίνος και μετά επανέρχεται ο καρκίνος. Λοιπόν, όλα όμως είναι θέμα νοοτροπίας, πιστεύω. Mm-hmm. Το ασωτεία και αθωότητα, ναι, το οποίο ολοκληρώνει τον κύκλο του στο θέατρο Κυριακή, έρευνα, ναι, στην Κυριακή. Είναι ένα θεατρικό έργο που έχει τα στοιχεία της επικαιρότητας. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο διαχρονικό, θα τολμούσα να πω, που όμως δεν νομίζω ότι είχε στοιχεία από την πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αντίθετα, η Ελλάδα ολόκληρη, όπως είναι στον αιώνα μας, υπάρχει στο καινούργιο έργο που ανεβαίνει, στον Έλληνα Βάτραχο. Στον Έλληνα Βάτραχο. Και γι' αυτό το ξανανεβάζω, λοιπόν, το έργο αυτό. Είναι αυτό το... Έχουμε και την σχετική αφίσα και θα τη δούμε σε λίγο, από το Θέατρο Έρευνας του Δημήτρη Ποταμίτη, ο Έλληνας Βάτραχος, είναι, το βλέπουμε τώρα, είναι ένα έργο το οποίο έχετε ξαναδουλέψει. Ναι, το έχω παίξει εδώ δύο φορές. Είναι η τρίτη φορά. Το 95, τη σεζόν 95-96 και την σεζόν 96-97, μέσα στα πλαίσια ενός γενικότερου ρεπερτορίου που υπήρχε. Και το έργο ενδιάμεσα, το 96 το Γενάρη, παρουσιάστηκε και στο Λονδίνο. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη προσωπικά τουλάχιστον κατάθεσή μου σαν συγγραφέα, ηθοποιού και σκηνοθέτη, θεατρική κατάθεση, επειδή φέτο γιορτάζουμε τα 25 χρόνια του Θέατρου Έρευνας και επειδή το έργο είναι τρομακτικά επίκαιρο και θα πούμε γιατί, γι' αυτό το ξανανεβάζω, γι' αυτό τον 1,5 μήνα που μένει μέχρι να τελειώσει η θεατρική φετινή περίοδος. Mm-hmm. Μιλήστε μας για το έργο αυτό, να μας το συστήσετε. Ναι, το έργο είναι μια παραβολή. Μια αλληγορία θα έλεγα.
Όλοι στο δρόμο, χρόνια τώρα, τους ακούμε να μιλάνε και λένε πάει η Ελλάδα βούλιαξη, η Ελλάδα βουλιάζει. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως λοιπόν ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη αναγγέλει, προαναγγέλει το τέλος του κόσμου, η αφεντιά μου στον Έλληνα Βάτραχο προαναγγέλει το τέλος της Ελλάδας. Είναι ένα έργο επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, που εκτοξεύει στο μέλλον εφιάλτες ακριβώς για να εξορκίσει το παρελθόν. Όλη η Ελλάδα λοιπόν, η σκηνή παρουσιάζει μία θάλασσα. Όλη η Ελλάδα υποτίθεται ότι έχει βουλιάξει σαν τη χαμένη Ατλαντίδα. Υπάρχει μόνο, διασώζεται ένα πέτρινο νησί που αν το δεις από κοντά δεν είναι τίποτα άλλο από δύο αρχές κολόνες που είναι το αέτομα, η κορυφή του Παρθενώνα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ο Σάλλος Νόε στην Κιβωτό διασώζεται ο μόνος νεοέλληνας που επέζησε αυτής της βιβλικής καταστροφής και παρέα με έναν βάτραχο, εκεί απάνω, προσπαθεί να ανακαλύψει τα αίτια που βούλιαξαν και κατέστρεψαν την πατρίδα του. Έχει δύο ρόλους δηλαδή αυτό το ναι, ο βάτραχος βέβαια είναι μια κούκλα. Mm-hmm. Ο βάτραχος είναι το alter ego του ήρωα. Mm-hmm. Ο ήρωας είναι τρελός. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος επιζεί... Είναι σοφός. Ναι, είναι σοφός. Είναι ένας σοφός τρελός. Που επιζεί μετά από μια καταστροφή, καταλαβαίνετε ότι, αλλά μέσα από αυτή την τρέλα του που έχει μια αυτόνομη δική της λογική, προσπαθεί ακριβώς να κάνει αυτό, να ανακαλύψει τα αίτια που κατέστρεψαν τη χώρα του. Λοιπόν, και βέβαια στο τέλος του έργου, σαν άλλος Ιδίποδας, ανακαλύπτει ότι και αυτός είναι ο ένοχος και όχι οι άλλοι. Mm-hmm. Ανακαλύπτει όπως ο Ιδίποδας ότι αυτός είναι το μίασμα. Λοιπόν, ο Βάτραχος είναι ένα πολιτικό έργο για τη σύγχρονη Ελλάδα, μιλάει για όλα, δηλαδή μιλάει ας πούμε για την καταβύθιση είπαμε της χώρας, για την τεμαχισμένη Κύπρο, για τα ίμια, για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, για την πολυφωνία και την κακοφωνία, για τη Χούντα και τη Δημοκρατία, για τον Όθωνα και την Οθωνίτσα, αυτοί που μας βλέπουν τώρα, για την πολιτιστική ιστερία, μέχρι για το Τσιφτετέλη μιλάει, και κυρίως μιλάει για τα προδομένα όνειρα του Έλληνα Καραγκιόζη. Και για άλλα πολλά θαύματα και εφιάλτες εθνικούς, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι ένα έργο πάνω σε εθνικά θέματα. Είναι ένας μονόλογος το έργο. Ο Έλληνας Βάτραχος θίγει μεταξύ άλλων το θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Βέβαια. Ο ήρωας κάνει μαθήματα στον Βάτραχο. Και εκείνο που έτσι με χαροποιεί είναι που αυτό το έργο ήταν προφητικό. Μίλησε για πράγματα που συμβαίνουν σήμερα σε ανύποπτους χρόνους, ας πούμε, το 95, ας σκεφτείτε ότι γράφτηκε το 93 και παίχτηκε το 95, ας πούμε, καταλάβατε. Θα μου επιτρέψετε πάντως να πω ότι η προφητεία στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εύκολη υπόθεση, μια που από παλιά φαινόταν που θα καταλήξει στην διαφορά της χώρας της εκπαίδευσης. Σίγουρα, σίγουρα. Ο Έλληνας Βάτραχος το θίγει αυτό μεταξύ άλλων. Ο Δημήτρης Ποταμίτης πώς είδε τις μαθητικές καταλήψεις, τις αντιδράσεις και όλα αυτά που συνέβησαν και ταλανίζουν τον χώρο της εκπαίδευσης? Κοιτάξτε, τα παιδιά καταρχήν μπορεί να είχαν δίκιο. Όμως το δίκιο σου δεν το διεκδικείς κάνοντας χαβαλέ. Και εγώ έβλεπα από αυτές τις συγκεντρώσεις περισσότερο την τάση για χαβαλέ. Συγγνώμη για τη φράση αυτή, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά την λέω σε εισαγωγικά. Δεν τη χρησιμοποιείς για αυτό το λόγο. Βέβαια, απ' την άλλη, παντού είναι η ένοχη. Απ' την άλλη, το σύστημα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ άξυπνο. Όταν πρωτοβγήκε στην εξουσία, ας πούμε, οι καλούμενες, οι αυτοαποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις, είχαν ένα λαϊκισμό. Δηλαδή, ό,τι ήταν κατεστημένο, ζήτω η Επανάσταση, καθαγιαζόντουσαν οι όποιοι επαναστάτες. Σήμερα που έγινε εξουσία η προοδευτικότητα, συμβαίνει το αντίθετο. Αρχίζουμε να θεωρούμε αλήτες αυτούς που βγαίνουν στους δρόμους και επαναστατούν. Δεν γίνεται. Ή με τον διάβολο ή με τον Θεό θα είσαι. Ένα από τα δύο. Αυτό είναι σωστό. Και αυτό βέβαια είναι και αυτό ένα θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή τα πράγματα, οι ρίζες, το υπόβαθρο είναι λάθος σε αυτόν τον τόπο από όλους. Mm-hmm. Γυρνάμε στον Έλληνα Βάτραχο. Έχετε εκεί ένα περιοδικό και θα θέλαμε να αναφερθούμε. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι ο Έλληνας Βάτραχος παίχτηκε στο Λονδίνο. Ετόλμησα να πάω το έργο μετά από πρόσκληση ενός αγγλικού θεάτρου εκεί. Να το πάω στο Λονδίνο και να το παίξω 15 μέρες στα ελληνικά, παρακαλώ.
Αυτό είναι πολύ σημαντική ιστορία. Και ειλικρινά σας λέω ότι ο τρόπος που με υποδέχτηκε, που υποδέχτηκε έναν άγνωστο Έλληνα στο Λονδίνο, η αγγλική κριτική ήταν κάτι που θα μου μείνει σε όλη μου τη ζωή. Η πρεμιέρα έγινε Τετάρτη. Εκεί οι κριτικοί πάνε την ίδια μέρα και βλέπουν την παράσταση. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή έχει καθοριστεί η μέρα του έργου. Λοιπόν, το μόνο που υπήρχε στα αγγλικά ήταν το αγγλικό πρόγραμμα όπου είχε περίληψη του έργου. Και βγαίνουν την Παρασκευή τα δύο μεγαλύτερης κυκλοφορίας περιοδικά της Αγγλίας, το God's On και το Time Out, και έχουν κάτι περισσότερο από ύμνους. Είμαι πολύ σεμνός και δεν λέω τι ακριβώς είπανε. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Και μέσα σε 250 θέατρα ξαφνικά βγαίνει αυτό το περιοδικό εδώ, το God's On, και στην δεύτερη σελίδα έχει ένα δισέλιδο που λέει The Front Runners. The Front Runners σημαίνει οι πρωταγωνιστές της εβδομάδος, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και από τη μία έχει φωτογραφία της Μισελ Φάιφερ και από την άλλη τον Έλληνα Βάτραχο. Να, εκεί που το ανοίξατε τώρα είναι. Καταλάβατε. Mm. Και μιλήσανε δηλαδή εκπληκτικά. Έχουν φτάσει να πούνε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι θεατρικό φαινόμενο και τέτοια πράγματα. Πώς ανακάλυψαν τον ποταμίτη οι Άγγλοι μέσα σε 3 μέρες και οι παρεούλες και τα κυκλώματα στην Ελλάδα τον ανακαλύπτουν μόνο σε ιδιωτικές συζητήσεις. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, μάλλον το έχω καταλάβει, αλλά πρέπει να καταλάβουν και άλλοι άνθρωποι τι γίνεται, πώς κυβερνιέται αυτός ο τόπος. Κύριε Ποταμίτη, εγώ διέκρινα σε αυτές τις τελευταίες φράσεις και θυμό και πικρία. Ναι, κάποτε υπήρχε πικρία, τώρα υπάρχει θυμός. Σε αυτή τη θέση που κάθεσαν στις προηγούμενες εκπομπές σημαντικοί καλλιτέχνες, δημιουργοί όπως και εσείς, συνάδελφοί σας, και είχαν ακριβώς την ίδια πικρία, κατέθεσαν τον ίδιο θυμό, εξέφρασαν τις ίδιες απορίες. Θέλω να μου πείτε, έτσι με το χέρι στην καρδιά, τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την Ελλάδα στον θεατρικό χώρο? Δεν συμβαίνει μόνο στον θεατρικό χώρο. Ξεκινάει από τον θεατρικό χώρο. Κοιτάξτε, μια δεκαετία πριν η πολιτική δυστυχώς καλλιέργησε έναν λαϊκισμό και ένα κλίμα ισοπαίδωσης των πάντων σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί και πέρα λοιπόν,